Που υπάρχει παράρτημα του Υπουργείου Συγκοινωνιών, βρήκε κάποιους οδηγούς οι οποίοι κατέθεταν άδειες, κατέθεταν τα χαρτιά τους εν νόμη για την απόκτηση κάποιας άδειας, μισής άδειας λεωφορείου των νέων αστικών συγκοινωνιών. Μίλησε μαζί τους, ας ακούσουμε τι λένε. Πέρα από το ότι αν καταθέσουν μόλις 3.600 άτομα αιτήσεις για άδειες, είναι δεδομένο ότι όλοι θα πάρουν. Άρα είναι ένα ερώτημα αν όλοι θα είναι ικανοί για να κάνουν αυτό το έργο. Δεν θα έχει και δυνατότητα καμίας επιλογής η κυβέρνηση. Επιπλέον, έχει γίνει καθαρό ότι η κυβέρνηση παίζει με το κύρος της στην υπόθεση των συγκοινωνιών. Αν δεν έχουμε σύντομα καλές συγκοινωνίες, τότε καταρρίπτεται αυτόματα ολόκληρο το σκεπτικό το οποίο οδήγησε στη σύγκρουση με τους εργαζόμενους στη Νέα Σκιά, έξω από το λεκανοπέδιο, χωρίς συγκοινωνίες ένα μήνα τώρα. Βέβαια, δεν συζητάμε για το κόστος του εγχειρήματος. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι η εξυγίανση, όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η εξυγίανση λοιπόν της ΕΑΣ κοστίζει πολύ περισσότερο από την επιδότηση της ΕΑΣ με την παλιά της μορφή.
Και ας μην ξεχνάμε ότι η διακινηστήρα έφερε στο φόρ και την υπόθεση των αστικών συγκοινωνίων της Θεσσαλονίκης και τα... ...δημοτικότητά του εν όψη των προεδρικών εκλογών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Μπιλ Κλίντον, προηγείται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες του κυρίου Μπους. Αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό άρχισε να καταφτάσει στην Κένια για να προετοιμάσει την τεράστια αερογέφυρα με λίγα που επέστρεψαν από την πολιορκούμενη εδώ και 4 μήνες πόλη Κόρας της Βοσνίας. Είπαν ότι η πόλη έχει υποστεί ξεδαμένες καταστροφές, αλλά ότι οι κάτοικοί της είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ανέμεναν. Ωστόσο, στα νοσοκομεία γίνονται εγχειρήσεις χωρίς αναισθητικό. Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Βελιγράδι, σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων σημειώνονται και στα νοσοκομεία της Σερβικής Πρωτεύουσας, παρόλο που εξαιρούνται από τις κυρώσεις του ΟΗΕ οι πωλήσεις ιατροφαρμακευτικού υλικού προς τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Εδώ στη Βρετανία, το Εργατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης ανακοίνωσε ότι από συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, δηλαδή από το γεγονός ότι οι εισαγωγές από την πρώην Ιουγκοσλαβία μειώθηκαν άσχημα οικονομικό σκάνδαλο. Στην Καμπότζη, ο ραδιοφωνικό σταθμό των αριθμών του ΣΜΕΡ μετέδωσε ότι ο πρώην ηγέτης τους, ο Πολ Πον, δεν έχει πλέον κανένα αξίωμα στην οργάνωση. Εν τω μεταξύ, το Βιετνάμ και το Λάος κάλεσαν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές της Καμπότζης να εφαρμόσουν επιτέλους το εθνικό σχέδιο του ΟΗΕ. Στην περιοχή της πόλης Πάνσε, της τουρκικής επαρχίας των Αθάνων, σκοτώθηκαν 3 στρατιώτες και ένας πολίτης σε επίθεση που πραγματοποίησαν 13 ένοπλοι. Και τέλος, σκοτώθηκαν 3 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 40 κατά την έκρηξη ισχυρής αυτοκινητοβόμβας στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν. Η έκρηξη σημειώνεται μία μέρα μετά την ολοκλήρωση των κοινών Πακιστανοαμερικανικών ναυτικών γυμνασίων. Δόξα του Βουροπούλου για την ελληνική υπηρεσία του BBC από το Λονδίνο. Γεια σας. Σύντομη ματιά στον καιρό σχεδόν έθριος, ο καιρός Λούζης, να επικοινωνήσει επιβόδες με την οικογένειά του στο τηλέφωνο 68247707 ή με τη μεγαλύτερη αδελφή του. Χθες το βράδυ, γύρω στις 11.30, στη διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά στη Φιλοθέη στην οδό Καλλικά 64, η Κυριακή Κηφεοδόρου ξέχασε σε ταξί που τη μετέφερε το σάκο της μπλε χρώματος με όλα τα προσωπικά της αντικείμενα. Παρακαλείται ο οδηγός του ταξί να επικοινωνήσει με την κυρία Θεοδόρου και θα αμυθεί. Το τηλέφωνο είναι 68. Ο δάσος πρόσεξε. Η σκεπή του σπιτιού σου και η αυλή να είναι καθαρές από ξερά φύλλα και κλαδιά. Να μην υπάρχουν γύρω από το σπίτι καυσόξυλα, σκουπίδια, φάμι ή ξερά φυτά. Ας σώσουμε ό,τι μας απέμεινε. Υποτροφίες ομίλου ξινή. Δωρεάν σπουδές μέχρι 150 εκατομμυρίων δραχμών. Απόκλητη δικείου. Δηλώστε τη συμμετοχή σας. Κέντρο πληροφοριών, Πατησίων 31. Και όσοι μας ακούτε από κάποια παραλία, μην χαμογελάτε σαρδόνια. Και εσείς θα γυρίσετε σύντομα. Όσο όμως μένετε στην εξοχή, προσέχετε. Πού είσαστε, με ποιους είσαστε, ποιοι περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι για μια μισή ώρα.